σελίδα 789, συνέχεια το μάθημά μας από το βιβλίο του Δανιήλ, το κεφάλαιο τέταρτο. Τέταρτο κεφάλαιο, δέλτα κεφάλαιο, συνέχεια το μάθημά μας από το βιβλίο του Δανιήλ, σελίδα 789. Ναβουχοδονόσορο βασιλεύς, προσπάντας τους λαούς, έθνη και γλώσσας, τους κατοικούντας επί πάσης της γης. Ειρήνης ας πληνθηθεί σε εσάς. Τα σημεία και τα θαυμάσια τα οποία έκαμεν εις εμέ, ο Θεός ο ύψιστος ήρεσεν ενώπιόν μου να αναγγείλω. Πόσο είναι μεγάλα τα σημεία αυτού και πόσον ισχυρά τα θαυμάσια αυτού. Η βασιλεία αυτού είναι βασιλεία αιώνιος και η εξουσία αυτού εις γενεάν και γενεάν. Εγώ Ναβουχοδονόσορ ήμουν αναπαυόμενος εν το οίκο μου και ακμάζων εν το παλατείο μου. Είδον εν ύπνιον το οποίο με κατέπληξε και οι διαλογισμοί μου επί της κλίνης μου και οι οράσεις της κεφαλής μου με ετάραξαν. Δια τούτο εξέδωκα πρόσταγμα να εισαχθώ συν ενώπιόν μου πάντες η σοφή της Βαβυλώνος για να φανερώσω συν εις εμέ την ερμηνεία του εν ύπνιου. Τότε εισήλθουν οι μάγοι, επαϊδοί, οι χαλδαίοι και οι μάντης και εγώ είπα το ενύπνιον έμπροσθεν αυτόν, αλλά δεν μη εφανέρωσαν την ερμηνεία αυτού. Ύστερον δε ήλθεν ο Δανιήλ ενώπιόν μου, το οποίο το όνομα ή το Βαλτασάσαρ κατά το όνομα του Θεού μου και στον οποίον είναι το Πνεύμα των Αγίων Θεών. Και έμπροσθεν τούτου είπα το ενύπνιον λέγον. Βαλτασάσαρ άρχον των μάγων, επειδή γνώρισα ότι το Πνεύμα των Αγίων Θεών είναι εν σύ και ουδέν κρυπτών είναι δύσκολον εισέ, είπε τα σωράσεις του ενυπνίου μου, το οποίον είδον και την ερμηνείαν αυτού. Ιδού εωράσεις της κεφαλής μου επί της κλίνης μου. Έβλεπον και ιδού δέντρον εν μέσω της γης και το ύψος αυτού μέγα. Το δέντρον εμεγαλύνθη και ενεδυναμώθη και το ύψος αυτού έφτανε έως του ουρανού. Κι θέ αυτού έως των περάτων πάσης της γης. Τα φύλλα αυτού ήσαν ωραία και ο καρπός αυτού πολλής και εν αυτό ήτο τροφή πάντων. Υπό της γιάν αυτών επάβοντο τα θηρία του αγρού και εν τις κλάδες αυτού κατεσχύνουν τα πετεινά του ουρανού και εξ αυτού ετρέφετο πάσα σάρξ. Είδον εν τεσοράς εσύ της κεφαλής μου επί της κλίνης μου και ειδού φύλαξ και άγιος κατέβει εκ του ουρανού. Και εφώνησε μεγαλοφόνος και είπε νούτο, κόψατε το δέντρον και αποκόψατε τους κλάδους αυτού. Εκτινάξατε τα φύλλα αυτού και διασκορπίσατε τον καρπόν αυτού. Ασφίγουσι τα θηρία υποκάτωθεν αυτού και τα πετεινά από τον κλάδον αυτού. Το στέλεχος όμως των ριζών αυτού αφήσατε εν τη γη και τούτο με δεσμών σιδηρούν και χαλκών εν το τρυφερό χόρτο του αγρού. Και θέλει βρέχεστε με την δρόσον του ουρανού και μερίς αυτού θέλει είστε μετά των θηρίων εν το χόρτο της γης. Η καρδία αυτού θέλει μεταβληθεί εκ της ανθρωπίνης και θέλει δοθεί σε αυτόν καρδία θηρίου και επτά κερί θέλουσι παρέλθει επ' αυτόν. Το πράγμα τούτο είναι δια προστάγματος των φυλάκων και υπόθεσης δια του λόγου των Αγίων, ώστε να γνωρίσω συνιζόντες ότι ο ύψιστος είναι Κύριος της Βασιλείας των ανθρώπων και ισόντινα θέλει δίδει αυτήν και το εξουθένημα των ανθρώπων καθιστά επ' αυτήν. Τούτο το ενύπνιον είδον εγώ Ναβουχοδονόσορ βασιλεύς και εσύ Βαλτασάσαρ υπέ την ερμηνείαν αυτού, διότι πάντες η σοφή του βασιλείου μου δεν είναι ικανή να φανερώσωση προς εμέ την ερμηνείαν, σύ δε είσαι ικανός, διότι το Πνεύμα των Αγίων Θεών είναι εν σύ. Τότε ο Δανιήλ, του οποίου το όνομα ήταν Βαλτασάσαρ, έμεινε εκστατικός εις μίας ώρας και οι διαλογισμοί αυτού ετάρατον αυτόν. Ο βασιλεύς ελάλησε και είπε, Βαλτασάσαρ, ας μη σε ταράτη το ενύπνιον ή ερμηνεία αυτού. Ο Βαλτασάσαρ απεκρίθηκε, είπε, Κύριέ μου, το ενύπνιον ας επέλθει επί τους μισούντα σε και η ερμηνεία αυτού επί τους εχθρούς σου. Το δέντρον τον οποίον είδες το αυξηθέν και ενδυναμωθέν, του οποίου το ύψος έφθανε νέος του ουρανού και θέ αυτού επί πάσαν την γην και τα φύλλα αυτού ήσαν ωραία και ο καρπός αυτού πολλής και η τροφή πάντων ήτο εν αυτό και υποκάτω αυτού κατόκουν τα θηρία του αγρού εν δε της κλάδης αυτού κατεσχύνουν τα πετεινά του ουρανού. Σύ είσαι το δέντρο τούτο βασιλεύ,
ώστις εμεγαλύνθης και ενεδυναμώθης και η μεγαλοσύνη σου υψώθη και έφτασε ως του ουρανού και η εξουσία σου έως των περάτων της γης. Περί δε του ότι είδεν ο βασιλεύς φύλακα και άγιον καταβαίνοντα εκ του ουρανού και λέγοντα «Κόψατε το δέντρο και καταστρέψατε αυτό, μόνο το στέλεχος των ριζών αυτού αφήσατε εν τη γη και τούτο με δεσμόν σιδηρούν και χαλκούν εν το τρυφερό χόρτο του αγρού και ας βρέχεται υπό της δρόσου του ουρανού και μετά το θηρίον του αγρού ας είναι η μερίς αυτού έως σου παρέλθωση επτά κερί επ' αυτό». Αυτή είναι η ερμηνεία βασιλεύ και αυτή η απόφαση του υψίστου ή της έφτασεν επί των κυριών μου το βασιλέα. Και θέλεις διωχθεί εκ των ανθρώπων και μετά των θηρίων του αγρού θέλει είστε η κατοικία σου και θέλεις τρώγει χόρτον ως οι βόες και υπό της δρόσου του ουρανού θέλεις βρέχεστε και επτά κερί θέλους υπαρέλθει επί σε έως σου γνωρίσεις ότι ο ύψιστος είναι κύριος της βασιλείας των ανθρώπων και ισόντι να θέλει δίδει αυτήν. Περί δε του ότι προσετάχθη να αφήσωσι το στέλεχος των ριζών του δέντρου το βασίλειόν σου θέλει στερεωθεί εν σύ αφού γνωρίσεις την ουράνιον εξουσίαν. Δια τούτο βασιλεύ ας γίνει δεκτή η συμβουλή μου προσέ και έκοψον τα σαμαρτία σου δια δικαιοσύνης και τα σανομία σου δια εκτιρμών πενήτων ίσως και διαρκέσει η ευημερία σου. Πάντα τα αυτά ήλθον επ' τον Αυγοδονόσορα το βασιλέα. Εν το τέλει 12 μηνών, ενώ περιεπάτη επί του βασιλικού παλατίου της Βαβυλώνος, ελάλησεν ο βασιλεύς και είπε «Δεν είναι αυτή η Βαβυλώνη μεγάλη, την οποία εγώ οκοδόμησα δια καθέδραν του βασιλείου με την ισχύν της δυνάμεώς μου και εις τιμήν της δόξης μου». Ο λόγος ήτο έτη εν το στόματι του βασιλέως και έγινε φωνή εξ ουρανού λέγουσα «Προσέ αναγγέλλεται Ναβουγοδονόσορ βασιλεύ». Η βασιλεία παρήλθεν από σου και θέλεις εκδιωχθεί εκ των ανθρώπων και μετά των θηρίων του αγρού θελήστε η κατοικία σου. Χόρτον ως οι βόες θελείς τρώγει και επτά κερί θέλους υπαρέλθει επί σε έως σου γνωρίσεις ότι ο ύψιστος είναι ο Κύριος της βασιλείας των ανθρώπων και ισότι να θέλει δίδει αυτήν. Εν αυτή τη ώρα ο λόγος εξετελέστη επί των Ναβουγοδονόσων και εξεδιώχθη εκ των ανθρώπων και χόρτον ως οι βόες έτρωγε και υπό της δρόσου του ουρανού το σώμα αυτού ευρέχετο έως σου ετρίχες αυτού υξύνθησαν ως αετών πτερά και αιώνυχες αυτού ως ορναίων και εν το τέλει των ημερών εγώ ο Ναβουγοδονόσορε σήκωσα τους οφθαλμούς μου προς τον ουρανόν και εφραίνες μου επέστρεψαν εις εμέ και ευλόγησα τον ύψιστον και ίνεσα και δόξασα τον ζώντα εις τον αιώνα του οποίου η εξουσία είναι εξουσία αιώνιος και η βασιλεία αυτού εις γενεάν και γενεάν. Και πάντες οι κάτοικοι της γης λογίζονται ενώπιον αυτού σου δεν και κατά τη θέληση αυτού πράττει εις το στράτευμα του ουρανού και εις τους κατοίκους της γης και δεν υπάρχει ο εμποδίζων την χείραν αυτού ή ο λέγον προς αυτόν τι έκαμες. Εν το αυτό καιρό οι φρένες μου επέστρεψαν εις εμέ και προσδόξαν της βασιλείας μου επανήλθεν εις εμέ η λαμπρότης μου και η μορφή μου και η αυλική μου και οι μεγιστάνες μου με ζήτουν και στερεώθηνεν τη βασιλεία μου και μεγαλειώτης περισσότερα προσετέθη εις εμέ. Τώρα εγώ ο Ναβουγοδονόσορ ενώ και υπεριψώ και δοξάζω τον βασιλέα του ουρανού διότι πάντα τα έργα αυτού είναι αλήθεια και η οδή αυτού κρίσης και τους περιπατούντας εν τη υπερηφανία δύναται να ταπεινώσει. Αμήν. Εγώ ο Ναβουγοδονόσορ ενώ υπεριψώ και δοξάζω τον βασιλέα του ουρανού. Υπάρχουν πολλοί λόγοι, πολλές αιτίες ώστε ο άνθρωπος να εννοήσει ότι ένα πράγμα αξίζει να κάνει στη ζωή του. Να δοξάζει τον ύψιστο. Όχι με λόγια, δόξα στο Θεό όπως λένε οι άνθρωποι. Τι κάνεις, δόξα στο Θεό. Και δεν έχει καμία σχέση με δοξολογία. Αλλά να δοξάζει το Θεό με τη ζωή του. Με τα έργα του. Να φαίνεται ότι ο άνθρωπος αυτός ζει
για τη δόξα του Θεού. Όχι μόνο με τα λόγια, γιατί με τα λόγια λέει ο Ναβουχοδονόσορ μου εφάνει εμένα καλόν να αναγγείλω προς όλα τα έθνη πόσο μεγάλα είναι τα σημεία, πόσο ισχυρά είναι τα θαυμάσια και η βασιλεία αυτού είναι βασιλεία αιώνιος και η εξουσία αυτού εις γενεά και γενεά. Εφάνει καλόν εις τον Ναβουχοδονόσορα να ομολογήσει τη δοξολογία, την ευγνωμοσύνη του προς το Θεό, επειδή ο Θεός έκαμε στη ζωή του θαυμάσια, τεράστια και μεγαλεία. Όμως αδερφοί αγαπητοί, αυτά τα θαυμάσια, τα τεράστια και τα μεγαλεία δεν προκάλεσαν χαρά στον Ναβουχοδονόσορα. Στο τέλος προκάλεσαν τη δοξολογία του. Αλλά πριν το τέλος και κατά τη διάρκεια της επέμβασης και της ενέργειας του Θεού στη ζωή του δεν προκάλεσαν τη χαρά στον Ναβουχοδονόσορα. Αντιθέτως, προκάλεσαν θλίψη, ταλαιπωρία, πόνο. Και αν είναι ανάγκη ο άνθρωπος τον οποίον έχει διαλέξει ο Θεός, και σας παρακαλώ πάρα πολύ αυτό να το προσέξουμε, εάν είναι ανάγκη ο άνθρωπος τον οποίον έχει διαλέξει ο Θεός να τον φέρει σε αυτό το σημείο, να τον δοξάζει το Θεό με τα λόγια του και με τη ζωή του, ο Θεός δεν θα φυστεί αυτόν τον άνθρωπο τον οποίον εξέλεξε και τον χρειάζεται να εργαστεί και να ζει για τη δόξα του, δεν θα φυστεί να τον περάσει και από δοκιμασία ακόμη τόσο μεγάλη που να τον φέρει και σε αδιέξοδο. Πρέπει να μας το δώσει ο Θεός να το καταλάβουμε. Αδελφοί, σήμερα ήρθαμε εδώ, εάν ήρθαμε προσκεκλημένοι ανθρώπων, δεν έχουμε ούτε να κερδίσουμε ούτε και να χάσουμε. Αν όμως πιστεύουμε ότι ήρθαμε και είμαστε κεκλημένοι του Θεού, ο Θεός έχει ένα στόχο, να μας καταστήσει εκλεκτούς. Έχει ένα στόχο. Εφόσον σε κάλεσε ο Θεός και σε έφερε και έκατσες εδώ, όπου και να κάθεσαι, όπως και να κάθεσαι, σε οποιαδήποτε κατάσταση και αν βρίσκεται η προσωπική σου ή η οικογενειακή σου ζωή, εάν πράγματι πιστεύεις και είναι γεγονός, γιατί μπορεί να πιστεύουμε κάτι και να μην είναι αλήθεια, ή να μην πιστεύουμε κάτι και να είναι αλήθεια, εάν πράγματι είναι αληθινό το γεγονός ότι ο Θεός σε κάλεσε για την αιώνια ζωή, ο στόχος του και η προσπάθειά του είναι να σε καταστήσει εκλεκτό, χρυσάφι καθαρό. Δεν αγοράζει, δεν παίρνει, δεν διαλέγει ένα κομμάτι χρυσάφι ο χρυσοχοός για να το χρησιμοποιήσει για ένα πολύ όμορφο κόσμημα αν προηγούμενα δεν το καθαρίσει. Είναι άχρηστο εάν δεν καθαριστεί. Δεν κάνει για τη δουλειά για την οποία το πήρε. Δεν είναι μπρούτζος, δεν είναι ντενεκές, είναι χρυσάφι. Εάν πάρει ένας χρυσοχώρος, ένας καλλιτέχνης, ένα διαμάντι μεγάλο, ωραίο, το βγάλει, το ξεριζώσει μέσα από τα έγκατα της γης, δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει για το σκοπό για το οποίο το αγόρασε αν προηγούμενα δεν το καθαρίσει. Είναι ανάγκη για το θέλημα του Θεού, για το σχέδιο του Θεού, για την πρόγνωση του Θεού, να μας καθαρίσει ο Θεός, για να είμαστε χρήσιμοι. Να μην πω τη λέξη χρήσιμοι, κανένας δεν είναι χρήσιμος στα χέρια του Θεού, ο Θεός θα μας καταστήσει, για να είμαστε έτσι ώστε να μπορεί ο Θεός να εκπληρώσει το έργο του και το σκοπό. Στον Ναβουχοδονόσορα ο Θεός έδωσε
πολλά, πάρα πολλά. Του έδωσε δύναμη, του έδωσε εξουσία, του έδωσε τη βασιλεία. Όλα όσα έχει ο Ναβουγοδονόσορ, του τα έχει προμηθεύσει, του τα έχει χαρίσει ο Θεός. Όλα. Δούλο μου τον είπε, του τα χάρισε όλα. Ικανότητα, εξουσία, τα πάντα του τα χάρισε. Αλλά δεν του τα έδωσε για να δοξαστεί αυτός. Του τα έδωσε ο Ναβουγοδονόσορ, αλλά του τα έδωσε για να δοξάσει με τη ζωή του ο Ναβουγοδονόσορ τον ύψιστο. Αλληλούια. Και πρέπει να γίνει αυτό. Είναι απαραίτητο να γίνει αυτό. Είναι αναγκαίο αυτό. Γιατί επένδυσε ο Θεός επάνω στον Ναβουγοδονόσορα. Επένδυσε την εύνοιά του, τη χάρη του, το έλεος του, τη δόξα του. Και αν αδερφοί αγαπητοί, για να καταλάβουμε πόσο σοβαρό είναι αυτό, αν αδερφοί αγαπητοί, ο Θεός επένδυσε επάνω σου το αίμα του Ιησού Χριστού. Το αίμα του Ιησού Χριστού, τη θυσία του Αγίου του Παιδός. Και αν σου χάρισε όχι τη δόξα και την εξουσία και την τιμή που έδωσε στον Ναβουγοδονόσορα, αλλά την αιώνια ζωή, πόσο πολύ ενδιαφέρεται ο Θεός για να σε καταστήσει χρυσάφι δοκιμασμένο. Και όλοι ξέρουμε ότι το χρυσάφι δεν καθαρίζεται με πλύσιμο. Το χρυσάφι καθαρίζεται στο καμίνι, στη φωτιά. Από εκεί πρέπει να περάσει ο Ναβουγοδονόσορ. Από εκεί πρέπει να περάσει για να εκπληρωθεί το έργο του Θεού, η δοξολογία του. Αλλά όχι με απλό τρόπο, όπως πραγματοποιήθηκε όταν ο Θεός αποκάλυψε στον Ναβουγοδονόσορα το ενύπνιο. Να το προσέξουμε αυτό. Και πάλι δόξασε το Θεό. Όταν είδε ένα ενύπνιο το οποίο και το ξέχασε, και βέβαια την ερμηνεία δεν την είχε, και φώναξε τους μάγους, τους επαϊδούς και τους σοφούς του και του είπαν: δεν υπάρχει τέτοιος άνθρωπος που να μπορεί να σου πει και το ενύπνιο και να σου πει και την ερμηνεία του. Πες μας το ενύπνιο, σου πούμε την ερμηνεία. Και αυτό το οποίο ζητούσε ο Ναβουγοδονόσορ ήταν εντελώς παράλογο. Και προσευχόμαστε, και προσευχόμαστε, γιατί ο Θεός μας λέει να μας φυλάει ο Θεός από παραλόγους και πονηρούς ανθρώπους. Και ο Ναβουγοδονόσορ είναι εντελώς παράλογος. Αλλά μέσα από τον παραλογισμό του ο Θεός έβγαλε τη δόξα του ονόματος του Αγίου, γιατί έδωσε την αποκάλυψη στον Δανιήλ και ο Δανιήλ του είπε και το ενύπνιο και την ερμηνεία. Και μάλιστα ήταν τόσο αληθινό και μεγάλο αυτό που έδειξε ο Θεός στον Ναβουγοδονόσορα, που έγινε και λόγος Θεού και το διαβάζουμε και εμείς σήμερα, και είναι η ιστορία όλης της ανθρωπότητος, όπως αν θυμάστε διαβάσαμε την περασμένη Δευτέρα. Αλλά τούτο δεν ήταν αρκετό, αδερφοί αγαπητοί, να δώσει ο Ναβουγοδονόσορ όλη την καρδιά του στο Θεό. Η αποκάλυψη, η φανέρωση, το θαύμα σε φέρνει κοντά στο Θεό, αλλά γρήγορα τον ξεχνάς. Ο Θεός ξέρει πάρα πολύ καλά ότι αυτό που θα σε φέρει στο Θεό και δεν θα το ξεχάσεις ποτέ είναι η ελευθερία σου από τη δοκιμασία της ζωής σου. Η δοκιμασία μόνο μπορεί να σε καθαρίσει. Πολλά πράγματα κάνει ο Θεός. Μας επισκέπτεται, μας ευλογεί, μας μιλάει, μας εκπλήσει. Βλέπουμε τις ενέργειές του, την παρουσία του, τη δόξα του. Αλλά βγαίνοντας από εδώ ξαναέρχονται τα προβλήματα της ζωής μας, την καρδιά μας, η δουλειά μας, τα παιδιά μας, η οικογένειά μας. Ξαναέρχονται και φεύγει από πρώτη προτεραιότητα το όνομα του Κυρίου μας. Και ο Θεός θέλει αυτό, αδελφοί αγαπητοί, να το χαλάσει, να το γκρεμίσει. Είναι η πλάνη της καρδιάς μας. Γιατί η καρδιά μας είναι απατηλή, περπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη. Θέλει ο Θεός να με σφέρει σε αυτή τη θέση, σε αυτή την κατάσταση, να εννοήσουμε, να καταλάβουμε, να ζούμε ότι
πάνω από όλες τις χαρές μας, πάνω από όλες τις ταλαιπωρίες μας, πάνω από όλες τις στενοχώριες μας, πάνω από όλα τα συμβάντα, τα καλά και τα κακά στη ζωή μας, είναι και πρέπει να είναι η δοξολογία μας και η ευγνωμοσύνη μας στο πρόσωπο του Κυρίου. Αλληλούια. Δεν μικραίνει ο Θεός όταν έχεις πολύ χαρά εσύ και ευημερείς. Δεν μικραίνει ο Θεός όταν έχεις μεγάλη θλίψη και θλίβεσαι και καταθλίβεσαι. Ο Θεός είναι πάντοτε ο ύψιστος. Αλληλούια. Ο ύψιστος, και σε αυτόν ανήκει μόνο η δόξα, η τιμή, η λατρεία, η προσκύνηση, κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες, αλλά και κάτω από οποιασδήποτε καταστάσεις και αν περνάς μέσα στη ζωή αυτή. Γιατί έλεγε ο πατέρας μου όταν ήμουν μικρός, και το θυμάμαι, παιδί μου, έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά έχει και ανεμοδούρες. Και είναι αλήθεια αυτό, άδερφοι. Δεν ξέρεις αύριο τι θα γίνει. Δεν ξέρεις αύριο πόσο καλά θα έρθουν τα πράγματα στη ζωή σου. Αλλά δεν ξέρεις και πόσο άσχημα θα έρθουν τα πράγματα στη ζωή σου. Είμαστε, αδερφοί, μέσα σε μια ζωή, δόξα στο Θεό, περιορισμένη. Δεν είναι πάνω από 70-80 χρόνια, άντε 90. Δόξα στο Θεό μικρή, που θα μέσα στα χρόνια μας αυτά θα τα περάσουμε όλα. Αλλά οποιαδήποτε και να είναι η στιγμή, οτιδήποτε και να είναι αυτό που έχει συμβεί ή η περίοδος μέσα στη ζωή, γιατί υπάρχει καιρός του κλαίν, υπάρχει καιρός του γελάν. Υπάρχει καιρός του καλού, υπάρχει καιρός και του κακού. Υπάρχει καιρός. Αλλά ο Θεός θέλει να το βάλει βαθιά στην καρδιά μας, ότι πάνω απ' όλα είναι ο ύψιστος. Αλληλούια. Και πάνω απ' όλα είναι να δοξάζεται το όνομα του Ιησού Χριστού στη ζωή μας. Εν τούτο δοξάζεται ο Πατήρ μου, λέει ο Ιησούς Χριστός, εις το να φέρετε καρπό πολύ και ο καρπός σας να μένει. Όχι να λες δόξα στο Θεό και αλληλούια, θα τα λέμε και αυτά, αλλά δεν είναι αυτό το κύριο χαρακτηριστικό του χριστιανού. Το κύριο χαρακτηριστικό του χριστιανού είναι να έχει καρπό πολύ και ο καρπός του να μένει. Να έχει πρώτα-πρώτα σε κάθε περίοδο της ζωής του και στιγμή της ζωής του τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου. Να μην λιγοστεύει η αγάπη σου. Όχι για το φίλο σου, για τον αδελφό σου, για τον άντρα σου, για τη γυναίκα σου, αλλά και για τον εχθρό σου. Να έχεις αγάπη, χαρά, να μην λιγοστεύει. Όχι όταν όλα πηγαίνουν καλά, αλλά και όταν δεν πηγαίνουν καλά. Ειρήνη. Όχι εν καιρό πολέμου και εν καιρό ειρήνης να έχεις ειρήνη. Να έχεις πάντοτε την ειρήνη του Χριστού. Και αυτό δεν είναι αποτέλεσμα και συνέπεια της δικής σου προσπάθειας. Θα από εδώ και πέρα θα έχω πάντοτε χαρά. Δεν γίνεται. Από εδώ και πέρα θα έχω πάντοτε ειρήνη. Δεν γίνεται. Από εδώ και πέρα θα αγαπάω όλους τους ανθρώπους, μα δεν γίνεται. Και πώς θα γίνει? Εδώ είναι το κύριο χαρακτηριστικό, αδερφοί αγαπητοί. Προχθές το Σάββατο, και θέλω να το ξαναπώ αυτό, ήρθα εδώ στην νεολαία, στους νέους, και είχαν ένα ωραίο μήνυμα και ένα ωραίο μάθημα. Την ενότητα μεταξύ των αδελφών. Πώς να είμαστε ενωμένοι. Και σκεφτόμουν και έλεγα, πώς μπορώ να είμαι ενωμένος με όλους τους ανθρώπους, αφού είμαστε διαφορετικοί άνθρωποι. Και καλά, πες εγώ, Θεός να με συγχωρέσει που το λέω έτσι, πες εγώ που έχω πολύ καλή άποψη για τον εαυτό μου, να τα καταφέρω. Αλλά αυτός για τον οποίο δεν έχω καλή άποψη, αντίθετα συμβαίνει, πώς θα τα καταφέρει? Και αδερφοί αγαπητοί, μία είναι η ενότηση. Όταν είσαι ενωμένος με τον Χριστό, είσαι ενωμένος με τον αδερφό σου. Εάν λιγοστεύει η ενότητά σου με τον Χριστό, πάει η ενότητα με τον αδελφό σου. Όχι λιγοστεύει, εξαφανίζεται. Πώς θα έχω τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου όταν και ζω και περπατώ στο φρόνημα του Πνεύματος του Αγίου? Όταν ζω με το φρόνημα του Χριστού, ο οποίος δεν ενόμησε αρπαγή το να είναι ίσα με τον Χριστό,
αλλά εκένωσε τον εαυτό του, έλαβε δούλου μορφή, έγινε όμοιος με τους ανθρώπους, υπήρξε υπήκοος στο θέλημα του πατρός του μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού, γι' αυτό και ο πατέρας Θεός στη δικαιοσύνη του του έδωσε το υπερπανόνομα, γιατί τον δόξαζε με τη ζωή του. Και τον δόξασε με τη ζωή του επειδή περπάτησε ακριβώς στο θέλημά του. Πώς θα έχω λοιπόν συνέχεια τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου όταν είμαι κοντά στον Χριστό? Όταν η ψυχή μου, η καρδιά μου είναι γεμάτη από τον Χριστό, μέσα στο Λόγο του Θεού, μέσα στη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Αλλά δεν είναι μόνο ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου που είναι απαραίτητος να υπάρχει στη ζωή μας. Να υπάρχει προς όλους τους ανθρώπους σε κάθε κατάσταση. Αλλά είναι και ο καρπός των χιλέων των ομολογούντων το όνομα του Ιησού Χριστού. Να είσαι χρήσιμος. Να μπορείς αυτόν που χρειάζεται παρηγοριά να τον παρηγορείς. Να μπορείς με αυτόν που χαίρεται να συγχαίρεσαι. Να μπορείς να είσαι με τους πάντες τα πάντα. Για να είναι τα λόγια σου λόγια Θεού. Ο λαλώνας λαλεί ως λαλών λόγια Θεού. Και πώς θα το καταφέρω αυτό? Ουχή δια δυνάμεως, αδελφοί, τα πάντα στη ζωή μας, ουδέ δια ισχύως, αλλά δια του Πνεύματος του Αγίου. Πώς θα συμβεί αυτό σε μένα, είπε η Μαρία, η μητέρα του Κυρίου? Πνεύμα Άγιον θα έρθει απάνω σου, δύναμη υψίστου θα σε επισκιάσει και τότε όλο το θέλημα του Θεού θα εκτελείται και θα εκτελεστεί σε σένα. Με ένας είναι ο τρόπος. Εάν ζείτε κατά το Πνεύμα, να περιπατείτε και κατά το Πνεύμα. Ο Ναβουχοδονόσορ λοιπόν έζησε πολλά μεγαλεία, αλλά ποτέ η καρδιά του δεν δόξασε, μάλλον ποτέ δεν δοξάστηκε ο Θεός με όλη του την καρδιά στη ζωή του Ναβουχοδονόσορα ο Θεός. Γι' αυτό και ο Θεός αποφάσισε να ενεργήσει θαυμάσια και μεγαλεία. Βέβαια είπαμε ότι τα θαυμάσια και τα μεγαλεία δεν ήταν ευχάριστα. Πριν προχωρήσουμε σε αυτό το οποίο συνέβη στον Ναβουχοδονόσορα και ελπίζω ο Θεός να μας δώσει φως επάνω σε αυτό το περπάτημα, θα ήθελα να πω ότι είναι Παλαιά Διαθήκη αυτό που διαβάζουμε. Και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί ο Χριστός είπε: «Σεις είστε καθαροί δια των λόγων των οποίων ελάλησα προς εσάς». Δηλαδή είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν η καρδιά μας να δοξάζει το Θεό δια του Ιησού Χριστού, με όλη μας την καρδιά να δοξάζουμε το Θεό δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω, και με όλη μας τη ζωή και σε όλη μας τη ζωή εμάς τους χριστιανούς να δοξάζεται ο Θεός και να έχουμε καρπό πολύ. Δεν χρειάζεται σε εμάς, αδελφοί αγαπητοί, αν και κάπως κάποιες φορές, μερικές φορές και θα δούμε πότε, είναι αναγκαίο, αλλά δεν είναι απαραίτητο να περάσουμε από τα σημεία και τα τεράστια και τα μεγαλεία, αυτά που ο Θεός έκαμε ή παρόμοια στον Ναβουχοδονόσορα, για να τον φέρει σε αυτή τη θέση να δοξάζει το Θεό με όλη του την καρδιά. Εμείς σήμερα έχουμε ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Απίστευτο. Είναι υπόσχεσης γεγραμμένη. Αιτείτε και θέλει σας δοθεί. Εάν το θέλεις πραγματικά αυτό, το εννοήσεις και αγωνίζεται ο Θεός, και στον Ναβουχοδονόσορα θα δείτε ότι θα αγωνιστεί, και αγωνίζεται ο Θεός να μας πείσει ότι είναι ανάγκη η καρδιά μας, η ψυχή μας, το πνεύμα μας, το σώμα μας, η ζωή μας να δοξάζει το Θεό. Είναι ανάγκη. Αυτός είναι ο σκοπός του Χριστού που σε προσκάλεσε. Εάν λοιπόν αυτό το εννοήσουμε, το κατανοήσουμε, αλλά ταυτόχρονα και ομολογήσουμε ότι εγώ δεν μπορώ, Θεέ μου, αλλά με όλη μου την καρδιά σου λέω ότι θέλω, αλληλούια, φτάνει μόνο να πεις: Χριστέ μου, πάρε τη ζωή μου στα χέρια σου και κάμε να δοξάζεται πάντα.
πάντοτε, κατά πάντα και σε κάθε κατάσταση και περίσταση ο Θεός ο ουράνιος στην προσωπική μου ζωή, στην οικογενειακή μου ζωή και στην εκκλησιαστική μας ζωή. Θέλω, Κύριε, ένα πράγμα: τη Βασιλεία του Θεού εν δυνάμει στη ζωή μου, τη δικαιοσύνη του Θεού εν δυνάμει στη ζωή μου. Θέλω η προσωπικότητά μου, σώμα, ψυχή και πνεύμα, η τριαδικότητά μου, σώμα, ψυχή και πνεύμα, ολόκληρος, ολοκλήρος να σε δοξάζει εσένα και μόνο εσένα. Αδελφοί, δεν υπάρχει κάτι που θα ζητήσουμε, και μάλιστα όταν είναι κατά το θέλημα του Θεού και ο Θεός δεν θα μας το χαρίσει άμεσα. Αυτή είναι η πρόσκληση για το σημερινό βράδυ. Μία πρόσκληση ουράνια. Μία πρόκληση και πρόσκληση. Θέλεις, αδελφέ, αληθινά στη ζωή σου ο ύψιστος να είναι ο Κύριος? Ο ύψιστος. Όλα τα άλλα να έχουν κάποιο ύψος. Ένα 60, ένα 70, μέχρι εδώ, λίγο πιο πάνω, όσο θέλεις. Αλλά ο ύψιστος να είναι ο Ιησούς Χριστός στη ζωή σου. Ο Κυρίαρχος να είναι ο Ιησούς Χριστός στη ζωή σου. Ο Κύριος όλων των προσωπικών σου δυνάμεων, καταστάσεων, όλης της προσωπικής σου ύπαρξης να είναι ο Κύριος. Αυτό όμως δεν είναι λόγια που φεύγουνε, φούσκες. Αλλά αυτό, αδερφοί αγαπητοί, είναι έργο και θα γίνει έργο όταν συμπληρωθεί μέσα στην καρδιά σου από τη σκέψη ότι μία είναι η περίπτωση να είναι ο Κύριος στη ζωή μου, ο Ιησούς Χριστός στη ζωή μου, ο αληθινός Θεός στη ζωή μου, Κυρίαρχος, να είμαι εγώ δούλος. Δεν γίνεται να είναι αυτός Κύριος και να είμαι και εγώ Κύριος. Για να είναι ο Χριστός στη ζωή μου Κύριος, εγώ πρέπει να είμαι, εσύ πρέπει να είσαι δούλος και δούλη. Και ο δούλος έχει χαρακτηριστικά, αποδέχεται την εξουσία που έχει ο Κύριος του. Και όπως ο εκατόνταργος είπε, εγώ ξέρω από εξουσία, γιατί έχω υπό εξουσία ανθρώπους. Και λέω σε εκείνον έλα και έρχεται. Και σε λέω σε εκείνον πήγαινε και πηγαίνει. Και λέω σε αυτόν κάμε τούτο και κάνει. Και εγώ ξέρω ότι είμαι ο Κύριος και εγώ ξέρω ότι αυτή είναι η δούλη μου, οι υπηρέτες μου, οι στρατιώτες μου, και είναι κάτω από την εξουσία μου. Αλληλούια. Θα γίνει και θα είναι ο Ιησούς Χριστός Κύριός σου αν πάρεις αυτή την ευλογημένη απόφαση και τη ζητήσεις από το Θεό. Όταν μου λες, Κύριε, πήγαινε, εγώ χωρίς αντιλογία, χωρίς κουβέντα θα πηγαίνω. Όταν μου λες, Κύριε, έλα, εγώ δεν θα λέω τώρα δεν μπορώ να το σκεφτώ και τι θα πω στη γυναίκα μου, στον άντρα μου, έχω δουλειά πολύ. Όταν μου λες έλα, εγώ, Κύριε, θα έρχομαι. Και όταν μου λες, Κύριε, κάνε τούτο και μην κάνεις εκείνο και κάμε τ' άλλο και όχι αυτό, εγώ πάντοτε θα λέω αμήν, Κύριε. Αλληλούια. Αδελφοί αγαπητοί, επιθυμεί ο Θεός αυτή την υπόσχεσή σου. Αυτό το αμήν ξέχασε, υπόσχεση και αμήν. Αυτή την πρόθεση, αυτή τη θέληση, αυτή την επιθυμία της καρδιάς σου να την ακούσει με ειλικρίνεια βγαλμένη από την ψυχή σου, για να πει και αυτό στο δικό του αμήν γέννητο κατά το λόγο σου και κατά την επιθυμία σου. Δεν είναι απλό. Έχει κόστος. Έχει κόστος. Θα αφήσεις πολλά πράγματα τα οποία σε ευχαριστούνε. Θα κάνεις πολλά πράγματα τα οποία σε δυσαρεστούνε. Θα πεις πολλά πράγματα που δεν θα ήθελες να πεις. Και θα ακούσεις πολλά πράγματα που δεν θα άντεχες σε διαφορετική περίπτωση να τα ακούσεις. Και θα σε ονειδήσουνε και θα ταλαιπωρηθείς και θα κουραστείς και πολλά πράγματα θα συμβούν στη ζωή σου σαν αποτέλεσμα
αυτής της επιθυμίας σου και αυτής της εξήτησης. Πολλά πράγματα θα σε κουράσουνε. Αλλά ένα είναι βέβαιο, ότι θα βλέπεις τα σημεία και τα τεράστια και τα μεγαλεία του Κυρίου που θα δοξάζεται στη ζωή σου. Αλληλούια. Αδελφοί, μπροστά μας είναι ο Χριστός σήμερα. Καθένας. Όποιος και να είσαι, όποια και να είσαι, οτιδήποτε και να ανεβαίνει στην καρδιά σου. Έχουμε όμως όλοι μας την ευκαιρία σήμερα να πούμε, Κύριε, αμήν στην πρόσκλησή σου. Θέλω να είσαι σε όλη μου τη ζωή, στο υπόλοιπο της ζωής μου, από σήμερα και στο εξής, ο κυρίαρχος στη ζωή μου. Να είσαι ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Και στο λέω με επίγνωση, γιατί θέλω να είμαι δούλος σου. Θέλω πάντοτε να λέω γέννητο είσαι με κατά το λόγο σου. Θέλω πάντοτε να λέω γεννηθήτο το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Αλλά αδερφοί αγαπητοί, επειδή αυτό είναι μεγάλες λέξεις, είναι μεγάλες σκέψεις, και εσύ και εγώ και όλοι μας είμαστε πολύ μικροί για τέτοιες σκέψεις, για τέτοιες αποφάσεις, ακόμη και για τέτοιες εξητήσεις. Έχουμε πάντοτε μια ωραία βαλβίδα εκτόνωσης, λένε οι τεχνικοί, ένα ωραίο διέξοδο. Κύριε όμως, με τη χάρη σου και το έλεος σου, Κύριε μου, τίποτα δεν μπορώ να κάνω εάν δεν βρίσκω χάρη ενώπιον σου. Αμήν αδελφοί, με τη χάρη του Χριστού. Μη σκέφτεσαι εγώ δεν μπορώ, ούτε να σκέφτεσαι εγώ μπορώ. Μη κάνεις καμία σκέψη ανθρώπινη, θα σε οδηγήσει σε λάθος μονοπάτι. Μην πεις δεν γίνεται, είναι αδύνατον. Και μην πεις είναι πολύ εύκολο, ούτε και ενδιάμεσα. Πες μόνο, Κύριε, χάρισέ μου το σε παρακαλώ. Κάνε μου αυτό το όμορφο δώρο και βοήθησέ με σε αυτή μου τη σκέψη, σε αυτή μου την απόφαση. Δεν μπορώ να το εκτελέσω, αλλά μπορείς εσύ να το εκτελείς στη ζωή μου μέχρι να έρθει η στιγμή που θα έρθεις να με παραλάβεις. Αλληλούια. Τι ωραία διέξοδο που έχουμε, αδερφοί. Γι' αυτό όταν διαβάζουμε στην Παλαιά Διαθήκη τον Ιώβ που ταλαιπωρείται μέσα από τη δοκιμασία, γιατί ο Θεός αποφάσισε να αναβαθμίσει τη σχέση του με τον Ιώβ. Ήταν πάρα πολύ καλός, αλλά ο Θεός θέλει να τον κάνει άριστο. Είχε πολύ ωραίες αποκαλύψεις, αλλά ο Θεός ήθελε να το αποκαλύψει το πρόσωπό του. Τι ωραία που ο Ιώβ είπε, τι κρίμα δεν υπάρχει μεσίτης ανάμεσα σε σένα Θεέ και σε μένα, που να βάλει το ένα χέρι του σε σένα, το άλλο σε μένα, και να μπορέσει να γίνει αυτή η ένωση. Και τι ωραία που εμείς μπορούμε σήμερα να πούμε δόξα εις τον Θεό, γιατί υπάρχει μεσίτης μεταξύ σου Θεέ μου και με μένα, με σένα τον παντοδύναμο, και με μένα τον άθλιο, που μπορεί να πραγματοποιήσει και τις πιο μεγάλες γραφικά επιθυσμίες μας, όχι Κύριε Θεέ με τη δύναμή μας, αλλά με τη χάρη του Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Αλληλούια. Πολύ χαρά έχω, αδερφοί. Πολύ χαρά, γιατί πράγματι ο Χριστός θα μας παραστήσει εκκλησία τελεία, Αγία, μη έχουσα κοιλίδα, ηρητίδα, ητήτων τιούτων εκείνη την ημέρα. Πράγματι. Και όπως έχουμε ξαναπεί, ενώ στους αγγέλους του βρίσκει ελαττώματα, εκείνη την ημέρα σε κανένα μας δεν θα βρει ούτε το ελάχιστο ελάττωμα για να μεταμορφωθεί το σώμα μας. Το θνητό να ντυθεί αθανασία και το φθαρτό αφθαρσία. Αλλά μέχρι τότε, μέχρι εκείνη τη στιγμή της αρπαγής, ήθε να δοξάζεται ο Θεός στη ζωή μας με κάθε δόξα, σε κάθε περίσταση, με τη χάρη του Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Τι ωραία που είναι να πούμε σήμερα, Χριστέ μου, θέλω να δοξάζεσαι στη ζωή μου, γιατί σ' αγαπάω και σε λατρεύω.
Αδελφοί αγαπητοί, ξέρετε πως θα παραστήσει ο Χριστός στην Εκκλησία. Ένδοξη. Γιατί? Γιατί την αγαπάει. Δεν είναι καλό σήμερα να θέλουμε να παρίσταται ο Χριστός στη ζωή μας ένδοξος. Γιατί τον αγαπάμε. Αδελφέ, αγαπάς τον Χριστό? Αδελφέ, αγαπάς τον Χριστό? Αγαπάς τον Χριστό? Λατρεύεις το όνομά του το Άγιο? Θέλεις να είσαι και να ζεις αιώνια μαζί του? Να βλέπεις το πρόσωπό του? Να απολαμβάνεις τη δόξα του? Και να λες πάντοτε στους αιώνες των αιώνων: άθλιος είμαι, αλλά βρήκα χάρη από το Θεό, χάριν του Ιησού Χριστού. Αλληλούια. Γι' αυτό έχουμε χαρά. Δεν έχουμε χαρά γιατί όλα μας πηγαίνουν καλά. Δεν έχουμε χαρά γιατί κοιμόμασταν όλη την ημέρα και ήρθαμε τώρα ξεκούραστοι, χορτασμένοι και πεινασμένοι και κουρασμένοι και ταλαιπωρημένοι και θλιμμένοι και απ' όλα είμαστε. Αλλά έχουμε χαρά γιατί ζει ο Χριστός. Έχουμε χαρά γιατί μας αγαπάει ο Χριστός. Έχουμε χαρά γιατί αγαπάμε τον Χριστό. Έχουμε χαρά γιατί η ζωή μας είναι πολύ μικρή. Αλληλούια. Για σκεφτείτε να ζούσαμε 500 χρόνια, αδερφοί. Το σκέφτομαι και πια η τρέλα. 500 χρόνια. Ξέρετε, και 500 πάλι θα περνάγανε. Αλλά πώς θα περνάγανε? Αδερφοί, άντε να φεύγουμε. Άντε να φεύγουμε να συναντήσουμε το πρόσωπο του Κυρίου μας. Όμως σήμερα, παρόλο που το κακό της ημέρας ή το πολύ, όπως και κάθε μέρα, σήμερα όμως η καρδιά μας πλημμυρίζει χαρά. Όλοι έχουμε χαρά αυτή τη στιγμή. Και είναι περίεργο αυτό. Δεν είναι περίεργο, αδερφοί. Είναι ο Χριστός που μας γεμίζει την καρδιά μας χαρά. Για να καταλάβουμε ότι τα πάντα είναι δυνατά σε Αυτόν. Ότι τίποτα δεν είναι αδύνατον σε Αυτόν. Ότι ο Χριστός είναι αυτός που μας δίνει και την αγάπη και τη χαρά και την ειρήνη και τη μακροθυμία και τη Χριστότητα και την αγαθοσύνη και την πίστη και την πραότητα και την εγκράτεια και τον καρπό των χιλέων και την υβραδιά αυτή και το λόγο του. Όλα ο Χριστός μας τα δίνει, γιατί μας έδωσε την αιώνια ζωή. Αλληλούια. Έγραψε τα ονόματά μας στο βιβλίο της ζωής και μας περιμένει. Γι' αυτό, σαν τον Αβουγοδονόσορα, σήμερα μπορούμε να πούμε κι εμείς: Κύριε, σε ενώ, σε υπερυψώ, σε δοξάζω, Βασιλιά του ουρανού, γιατί πάντα τα έργα σου είναι αλήθεια και η οδή σου είναι κρίσης αληθείας. Αμήν, αδερφοί. Σε υμνώ, σε υπερυψώ και σου δίνω όλη τη δόξα, γιατί είσαι ο αληθινός Θεός. Βέβαια, στον Αβουγδονόσορα δεν έγινε έτσι ακριβώς, έγινε με διαφορετικό τρόπο. Και πολλές φορές αναγκάζεται ο Χριστός. Γιατί όταν λέει θα μας παραστήσει τέλειους, άγιους, πολλές φορές αναγκάζεται ο Χριστός να φέρνει μια δοκιμασία. Ποτέ δεν φέρνει μεγάλη δοκιμασία. Φέρνει τη μικρότερη δυνατή. Τη μικρότερη δυνατή, ώστε η ζωή σου να κατασταθεί Αγία, τέλεια και ο Θεός να είναι ένδοξος στη ζωή σου. Ποτέ μην πεις πολύ μεγάλη δοκιμασία. Και είναι η μικρότερη δυνατή, γιατί η αγάπη του είναι η μεγαλύτερη δυνατή. Όσο μεγάλη είναι η αγάπη του, τόσο μικρή είναι η δοκιμασία που φέρνει στη ζωή σου. Η μεγαλύτερη δυνατή είναι η αγάπη του. Η μικρότερη δυνατή είναι η δοκιμασία που φέρνεις στη ζωή σου. Γιατί αυτά έτσι πάνε. Είναι αντιστρόφως ανάλογα. Γι' αυτό ξέρετε τι λέει. Μαστιγώνει τον Υιόν, αλλά τον Υιόν τον οποίον παραδέχεται. Δεν μαστιγώνει όλα τα παιδιά, αλλά μαστιγώνει τον Υιόν τον οποίον παραδέχεται. Και θυμάμαι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος: άγγελος Σατάν με ραπίζει. Και πώς κουμπώνει αυτό, πόσο μ' αρέσει αυτό. Τρεις φορές προσευχήθηκα και είπα: Κύριε, ελευθέρωσέ με. Φοβερό, αδερφοί, δεν ξέρουμε τι είναι, ούτε να ψάξουμε να το βρούμε. Αλλά εκείνο που ξέρουμε είναι η ομολογία του Παύλου:
άγγελος Σατάν με ραπίζει. Τρεις φορές το προσευχήθηκα, ελευθέρωσέ με Κύριε. Στην πρώτη φορά δεν μου απάντησε. Τη δεύτερη φορά δεν μου απάντησε. Την τρίτη φορά όμως του είπε κάτι. Παύλο, αρκεί είσαι η χάρις μου. Δεν του είπε ούτε θα σε ελευθερώσω, ούτε δεν θα σε ελευθερώσω και πως κάνεις έτσι και δεν τρέπεσαι και σιγά και δεν σε ελευθερώνω για αυτό το λόγο και θα σε ελευθερώσω για εκείνον. Δεν έχουν αξία αυτά. Ο Χριστός πληροφόρησε τον Απόστολο Παύλο και μας, ο Λόγος του Θεού μας πληροφορεί ότι είναι αρκετός στη ζωή μας, αδελφοί, η χάρις του Χριστού. Είναι τα πάντα στη ζωή μας. Χωρίς τη χάρη του Χριστού η ζωή μας θα ήταν κόλαση. Και πώς μου το έδωσε ο Θεός να το καταλάβω αυτό? Γιατί ήταν ένα συνειρμός στην προσευχή. Μετά την αρπαγή της Εκκλησίας θα έρθει θλίψη στο τέλος, που δεν έχει γίνει ποτέ, ούτε θα γίνει ποτέ στη ζωή αυτή και στους ανθρώπους. Ξέρετε αδελφοί γιατί θα έρθει αυτή η θλίψη? Γιατί μία έλλειψη θα υπάρχει. Η χάρις του Χριστού. Η χάρις του Χριστού είναι αυτή που διώχνει τις θλίψεις τις μεγάλες, τις ταλαιπωρίες και τις δοκιμασίες, ακόμη όπως τον Ναβουχοδονόσορα. Με τη χάρη του Χριστού, αδερφοί, εμείς θα σωθούμε. Με τη χάρη του Χριστού θα περπατήσουμε. Με τη χάρη του Χριστού θα φτάσουμε. Ό,τι και να συμβαίνει στη ζωή σου. Πες, αδερφέ, σήμερα ή καλύτερα, γιατί πολλές φορές δεν μπορούμε να το πούμε, σου λέει ο Θεός σήμερα, παιδί μου, αρκεί σε σένα η χάρις μου. Αμήν. Κύριέ μου, πόσο καλός είσαι.